Πώς μείνει λειτουργεί αυτός ο καταπληκτικός χώρος. Είμαστε το καλοκαίρι και μετά, μετράνε λίγους μήνες ζωής και γενικότερα ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει. Είναι ένα family fitness club στην ουσία. Από ποιες ηλικίες μπορούν να έρχονται εδώ τα παιδιά? Της ήλης 4 και επάνω και μετά από κάποια ηλικία και πάνω μπορούν να κάνουν την αυτάμινά τους, kickboxing και διάφορες άλλες ασχολίες. Εσύ σε ποια ηλικία ήρθες πρώτη φορά σε επαφή με τον αθλητισμό? 5,5. Στα 16 μου έπαιζα με 30 και με 10 κιλά βαρύτερους. Σαν αθλητής, πόσους προπονητές είχες στην πορεία σου? Πονημένη ιστορία. Άλλαξα αρκετούς. Υπήρχαν προπονητές οι οποίοι ήταν πολύ σκληροί. Υπήρχαν προπονητές οι οποίοι με ρίξανε έτσι, ενεργειακά, ψυχολογικά ίσως, ήταν πιο μαζεμένοι. Είχα άνθρωπο, ας πούμε, ο οποίος ήταν πιο υποτονικός, λίγο ψηλά τα χεράκια. Πάμε ένα-δύο, πρόσεχε, μην χτυπείς, μην αυτό. Μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο, 2 χρόνια, άρχισε να είμαι πιο μαζεμένος. Μην που τυχόν χτυπηθώ. Και λέω, μην τυχόν χτυπηθώ, και λέω. Μην τυχόν χτυπηθώ. Έχω το από αυτό. Πρόσφατα έβλεπα το βίντεο με τον Τούρκο συναθλητή σου. Πώς συγκρατήθηκες? Γιούργαν Όσγαν, 12 κιλά βαρύτερος, Δαβίδ Γολιάθ. Έτσι, ήταν τεράστιος. Έπαιζε με βαρέα βάρη αυτός ο αθλητής και ήταν bad boy γενικότερα. Ήταν η πρώτη μέρα που με είδε έτσι, live. Και προφανώς θέλω να μου σπάσει την ψυχολογία. Με τραβήξαν από εδώ, έγινε ένας χαμός. Την επόμενη μέρα του είπα ότι ό,τι να πούμε, να το πούμε στο ring, όχι τώρα. Βέβαια μετά έτρεμα, γιατί 2-3 ώρες πήγαινα έτσι, γιατί έλεγα τι θα γινόταν αν είχαμε χτυπηθεί. Το αντίστοιχο ενός και φιλία στη Μελβούρνη ήταν sold out. Ήταν 6.000 Τούρκοι, 6.000 Έλληνες. 300 άτομα ασφάλεια. Και στο 10ο γύρο για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο Όσγαν έπεσε νοκάουτ από τον πιο ελαφρύ παίκτη που είχε παίξει ποτέ. Όταν βγήκα στο στάδιο, λέω ότι σήμερα και σφαίρα να δεχτώ, πρώτα θα κερδίσω και μετά θα πέσω. Ήταν η νίκη μόνο, δεν υπήρχε για μένα τίποτα άλλο. Αυτό το γεγονός και αυτόν τον αγώνα το έδειξε εδώ στη χώρα μας και μετά το δείξαμε όλα τα κανάλια και μετά όταν γύρισα, εκεί μετά άρχισαν να γνωρίζουν τι κάνω και πώς εκπροσωπώ τη χώρα μου εκεί έξω. Μέχρι τότε το σκεφτόσουν ότι εγώ κάνω όλα αυτά και δεν έχω την αναγνώριση που θα ήθελα από τη χώρα μου. Δεν σκεφτόμαι αυτό ακριβώς της αναγνώρισης. Είχα μεγάλο βαθμό δυσκολίας σε σχέση με τα μεγάλα πράγματα που κάνω εκεί έξω και αυτούς που παίζω, που αντίστοιχα έχουν μεγάλη υποστήριξη. Δηλαδή, όταν παίξω, ας πούμε, με τον παγκόσμιο αθλητή, θυμάμαι ότι έδαινα μόνος με τα χέρια μου και ο παγκόσμιο αθλητή είχε 10 άτομα team, που δεν είχε χέρια του, κάνανε μασάζ και μάναζε και αυτά, τι δεν είχε. Και έκανα εγώ αυτό το πράγμα, ας πούμε. Κέρδιζα και όταν έγινα να πείσω, δεν ήξερε κανείς τίποτα. Πώς ήταν η περίοδος αμέσως μόλις ολοκλήρωσες τον πρωταθλητισμό? Εγώ έλεγα ότι μόλις ολοκληρώσω, μετά θα ξεκουράζομαι, θα τρώω ό,τι θέλω κτλ. Για ένα μήνα πέρναγα φανταστικά, αλλά μετά όταν άρχισα, έπαθα κορεσμό με το φαγητό, γιατί από τον άκρο πήγα στο άλλο. Οπότε έτρωγα για να φάω και δεν είχα την απόλαυση. Μετά άρχισε να βαραίνει το σώμα μου. Μετά να μην μου αρέσει, πήρα κάποια κιλά. Μετά αισθανόμουν πιο αργός. Μετά κουραζόμουν. Πράγματα που πριν δεν υπήρχαν. Και σιγά σιγά ήμουν ψυχοσωματικά πάνω κάτω. Πάνω κάτω. Μου πήρε αρκετό χρόνο να ανασυνταχθώ στην καινούργια ζωή και να βρω πάλι ισορροπίες. Ψυχολογικά, πώς ήταν η μετάβαση? Δεν είχα κίνητρο, οπότε μου ήταν όλα πιο βαριά, έτσι να σηκωθώ από το κρεβάτι, μέχρι πολλά πράγματα. Προσωπικά μου πήρε περίπου 1,5 με 2 χρόνια να βρω 100% τις ισορροπίες μου. Ειδικά το πρώτο εξάμηνο ήταν βαρύ, γιατί ήμουν 14 ώρα και σηκωνόμουν σαν να με βαράγαν όλο το βράδυ, δεν μπορώ να σηκωθώ. Με τη Μαρία θα διαφωνήσετε σε κάποιο θέμα όσον αφορά την ανατροφή των παιδιών? Να κόψω το κόκκινο ή το πράσινο καλώδιο τώρα. Εκεί. Όλα καλά, όλα καλά. Τι να πω, συμφωνούμε απόλυτα. 8,5 μήνων είναι. Τώρα έχουν αρχίσει να ξεμητίζουν και να κάνουν τα δικά τους. Έχει πολύ πλάκα στο σπίτι. Κοιτάμε να υπάρχει πρόγραμμα και όρια. Έτσι. Είναι στο κρεβάτι τους. Ευτυχώς κοιμούνται τα 10 ώρα τους να είναι καλά. Στο δωμάτιό τους κοιμούνται, στο δωμάτιό τους, ναι, από την πρώτη μέρα. Στο δωμάτιο, στο κρεβάτι, κλειστή η πόρτα με την κάμερα από πάνω. Έτσι. Και το πρώτο δίμηνο τρίμηνο που όλη την ώρα κλαίγανε, κάνουν μέχρι να
να καταλάβουν τι γίνεται, που ήρθανε. Θυμάμαι ότι με υπομονή, με επιμονή, σηκωνότανε ανά πόση ώρα και πήγαινε μέσα, τα ρύθμιζε αυτό ξανά. 30 φορές, 40 φορές. Λέω, πώς γίνεται αυτό το πράγμα.